Τι μου κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι τόσο πολύ που είστε εδώ. Εγώ είμαι η Τιτίκα, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και έχω να σας πω ότι σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο λοιπόν θα καταπιαστούμε με το θέμα που ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο βίντεο. Το τι λοιπόν μας κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους, ναι. Σας είχα ζητήσει λοιπόν να γράψετε κάποια σχόλια στα οποία να μου λέτε τι είναι αυτό που σας κάνει ευτυχισμένους και ήρθε η ώρα να τα βάλουμε κάτω και να τα διαβάσουμε όλα ένα-ένα. Πριν από αυτό όμως πρέπει να μιλήσω με πολύ αγάπη για τη συνεργασία που μεσολάβησε ανάμεσα στα βίντεο αυτά. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ πολλών Ελλήνων ASMR artists. Έχουμε γίνει μια υπέροχη παρέα, καταπληκτική, πραγματικά. Αγαπάμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε μοιραστεί πάρα πολλές πληροφορίες της ζωής μας, όνειρά μας, ιδέες μας. Έτσι ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον πάρα πολύ, δίνουμε ιδέες ο ένας τον άλλον. Έχουμε βλέψεις για μελλοντικές συνεργασίες και πολύ ωραίες δουλειές που πρόκειται να γίνουν και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ανήκω σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το τόσο υγιές community και εύχομαι να παραμείνουμε έτσι για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Θα ήθελα ιδανικά για πάντα. Λοιπόν, να τα ευχαριστήσω λοιπόν αυτά τα παιδιά για την υπέροχη συνεργασία μας και να τους πω ότι είμαι πολύ περήφανη για όλους τους, γιατί ξέρω πόσο καλά πλάσματα είναι και πόσο ωρεξάτα και πόσο δημιουργικά και ταλαντούχα, έτσι. Οπότε το οφείλω αυτό το πράγμα να το πω και τους αγαπώ πολύ. Ας πάμε λοιπόν στο βίντεό μας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει κάτω εδώ πέρα τα μηνύματά σας, όχι τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να τα λέω σωστά. Και θα τα διαβάζω ένα-ένα, θα σχολιάζω παράλληλα, έτσι, αυτά που μου μένουν πιο έντονα στο μυαλό, με χτυπάνε, ξέρεις, σε σημεία έτσι πιο ευαίσθητα, γιατί ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Έτσι είχαν και κοινά σημεία μεταξύ τους βέβαια, κάποια η θάλασσα, η φύση, οι άνθρωποι, τα ζώα παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο στα σχόλια και ήταν κάτι που γενικότερα υπολόγιζα πως θα γινόταν σαφώς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Από το πρώτο. Εμένα με κάνουν ευτυχισμένοι οι άνθρωποι μου, τα απλά καθημερινά πράγματα που κάνω μαζί τους, οι αγκαλιές, τα ζεστά χαμόγελα και βλέμματα. Επιπλέον η μουσική, η λογοτεχνία, ο χορός και το πιάνο. Τέλος, τα δύο καναρινάκια μου που με ξυπνάνε κάθε πρωί και λαϊδώντας. Λοιπόν, εγώ θέλω να κρατήσω πάρα πολύ πέραν έτσι του σχολείου στο σύνολο. Θέλω να κρατήσω πολύ τις αγκαλιές που μου έχουν λείψει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να αγγίζω τους άλλους ανθρώπους, να τους χαϊδεύω, να τους αγκαλιάζω. Είμαι της, ξέρεις, της επαφής, της σωματικής, παιδί, εγώ πολύ. Και μου έχει λείψει λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό το διάστημα πολύ. Οπότε συμφωνώ τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα. Επίσης, χαίρομαι τόσο πολύ που έχεις αυτά τα υπέροχα καναρινάκια που σε ξυπνάνε κάθε πρωί και λαϊδώντας. Είμαι σίγουρη ότι τα αγαπάς πάρα πολύ αφού είναι, ξέρεις, για εσένα μία ευχάριστη μουσική, μελωδία στα αυτιά σου κάθε πρωί που ξυπνάς. Οπότε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το ζεις αυτό. Να τα προσέχεις και να τα αγαπάς. Σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
Το επόμενο σχόλιο, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι απόλυτα σίγουρη αν ήταν συμμετοχή σε αυτό που ζήτησα ή αν ήταν ένα σχόλιο, ξέρεις, επιβράβευσης της δουλειάς μου. Γράφει λοιπόν εδώ, η ασφάλεια και η ζεστασιά της φωνής σου δεν είναι μόνο ο ήχος χαλαρωτικός, είναι όλη η ενέργεια. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα να πιαστώ από την ασφάλεια. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που η φωνή μου σου φαίνεται τόσο ζεστή, αλλά πρώτα απ' όλα χαίρομαι που αισθάνεσαι ασφαλής. Και θα σου πω ευθύς αμέσως γιατί. Γενικότερα θέλω να αισθάνεστε ασφαλείς. Γενικά στη ζωή σας, δεν το συζητώ, αλλά συγκεκριμένα στο κανάλι το δικό μου, θέλω να αισθάνεστε ασφαλείς, να μπορείτε να πείτε αυτό που σκέφτεστε, αυτό που νιώθετε, να ξέρετε ότι κανένας δεν θα επέμβει να σας μειώσει, να σας προσβάλλει, να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Ότι η άποψή σας, η γνώμη σας, το σχόλιο σας, η εμπειρία σας, η εμπειρία της ζωής σας, γιατί μελλοντικά αν συνεχίσουμε κιόλας αυτές τις διαδραστικές, έτσι, επαφές για τα βίντεο, μπορεί αργότερα να σας ζητήσω να μου στείλετε κάποια ιστορία της ζωής σας. Θέλω να νιώθετε ασφαλείς, να την πείτε, χωρίς να φοβάστε ότι θα πεταχτεί οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε δυσάρεστο και αρνητικό και να σας προσβάλλει. Δεν θα επιτρέψω εγώ να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, θέλω να νιώθετε ασφαλείς πολύ εδώ. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε το επόμενο. Κάτσε να κάνω ανταλλαγή τα χέρια μου. Αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο είναι καινούριο. Και είναι μικρόφωνο φωνής. Ας το πούμε έτσι. Καταγράφει πιο πολύ φωνή, να το πω πιο σωστά, και λιγότερο ήχους, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, μιας και το τεστάρω πρώτη φορά, για το κατά πόσο ακούγεται καλά το πινελάκι. Κάνει ευτυχισμένη το καλοκαίρι να πηγαίνω για μπάνιο με την κολλητή μου, όπου εκεί τρώμε φρούτα, κάνουμε μπάνιο και ακούμε μουσική. Επίσης το να κάνω γυμναστική με εκείνη στην παραλία και να πηγαίνουμε βόλτες στην εξοχή με αφορμή να κάνουμε πικνίκ. Ξημερώματα μια βόλτα με τα ξαδέρφια μου κοντά στο σπίτι μας στο χωριό και το πρωί να τρώμε πρωινό παρέα. Μου αρέσει να έχω άτομα δίπλα μου που μπορώ να μιλήσω ανοιχτά χωρίς ταμπού και η κολλητή μου είναι από τα άτομα που μιλάμε για φιλοσοφίες τρώγοντας καρπούζι δίπλα στο κύμα. Αρχικά, διαβάζοντας αυτό το σχόλιο, καταλαβαίνω πόσο πραγματικά ευτυχισμένη είσαι όταν τα βιώνεις όλα αυτά και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Νιώθω πραγματικά το πόσο πολύ αγαπάς τη φίλη σου και πόσο πραγματικά όμορφα περνάτε μαζί και πόσο αξιοποιείτε τα καλοκαίρια σας και αγαπάτε να μιλάτε, να συνομιλείτε, να ανταλλάσσετε απόψεις, έτσι, να τρώτε καρπούζι δίπλα στο κύμα, δηλαδή. Παναγιά μου, είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό, μπράβο. Ευτυχισμένη με κάνει η ησυχία που συνοδεύει τον πρωινό καφέ κάθε μέρα, όπως και η μουσική. Νομίζω ότι με βρίσκει τόσο σύμφωνη αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ξυπνάω νωρίτερα πριν πάω στη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως πίνω τσάι το πρωί, αλλά
Μου αρέσει λοιπόν να πίνω το τσάι μου και να νιώθω αυτή την ελαφριά ψυχρούλα έτσι του πρωινού. Και μάλιστα μέρες που μπορεί να είναι και λίγο βροχερές, έτσι ήμουντες. Καλά, σαφώς έχω μια βαρεμάρα να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω, αισθάνομαι έτσι πολύ χουχουλιάρικα, ξέρεις, ειδικά χειμώνα, κουκουλωμένη και τι ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πραγματικά. Εύχομαι τόσο πολύ να ακούγεται το πινέλο. Πολύ σημαντικό αυτό το σχόλιο που πρόκειται να διαβάσω τώρα και έχω να πω και πράγματα πάνω σε αυτό. Ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν είναι να ξυπνάς με χαμόγελο και να νιώθεις πως ξεκινάει μια υπέροχη μέρα που θα μπορέσεις να ζήσεις το κάθε λεπτό με όμορφες στιγμές και όμορφους ανθρώπους χωρίς να σε σταματάει τίποτα και κανένας. Ευτυχία επίσης είναι να προσφέρεις αγάπη στον συνάνθρωπό σου χωρίς να περιμένεις κάποια ανταμοιβή. Ο κάθε άνθρωπος αξίζει την ευτυχία και όποιοι δεν την έχετε βρει ή νιώσει ακόμη, ψάξτε την και μη σας επηρεάζει τίποτε. Η ευτυχία μπορεί να είναι και μπροστά στα μάτια σας. Λοιπόν, δεν πρέπει να σας σταματάει τίποτα και κανένας. Από το να είσαστε ευτυχισμένοι και να κυνηγάτε να είσαστε ευτυχισμένοι κάθε μέρα, έστω για ένα παραμικρό πράγμα. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο πάρα πολύ και θέλω να ελπίζω ότι ο άνθρωπος που μου το έχει γράψει θα συμφωνήσει και με ό,τι πρόκειται να πω από εδώ και πέρα. Γιατί πρόκειται να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ως άνθρωποι πάντοτε κυνηγάμε την ευτυχία, έτσι. Την θέλουμε την ευτυχία και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το που βρίσκει ο κάθε άνθρωπος την ευτυχία του, έτσι, είναι δικό του ζήτημα. Το τι τον κάνει ευτυχισμένο, το τι τον γεμίζει, το τι είναι ο ίδιος, τι προστάζει η ψυχή του, ότι είναι, ότι τον κάνει να χαμογελάει, έτσι. Είσαι ό,τι θέλεις να είσαι, είσαι όποιος, όποια, όποιο θέλεις να είσαι. Κάνεις ό,τι αγαπάς να κάνεις, ό,τι σε γεμίζει. Φοράς ό,τι αγαπάς να φοράς. Έτσι, αυτοπροσδιορίζεσαι όπως επιθυμείς και αγαπάς. Κανένας δεν πρέπει να είναι εμπόδιο και απέναντι σε αυτό. Και κανένας σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα να επέμβει σε αυτό το πράγμα. Θέλω να το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό. Έτσι. Θέλω να προσέχεις πολύ τον εαυτό σου. Και πράγματι να έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου για να ανοιχνεύεις αυτό που θα σε κάνει ευτυχισμένο πλάσμα. Γιατί πράγματι μπορεί να είναι και μπροστά στα μάτια σου. Έτσι. Ένας άνθρωπος, ένα ζωάκι, ένα σπίτι, μια εργασία, μια βόλτα. Έτσι ένα μέρος, κάτι μπορεί να είναι μπροστά σου. Να είσαι ανοιχτός. Ναι, να είσαι ανοιχτός και να αγαπάς τον εαυτό σου. Πάμε παρακάτω, πριν αρχίσω να φουρκώνω. Πέρα από τα ASMR που με χαλαρώνουνε, οπότε μου φτιάχνουν και τη διάθεση, μου αρέσει εξίσου να γυμνάζομαι είτε πηγαίνοντας για μπάσκετ είτε κάνοντας μόνος μου γυμναστική. Επίσης οι ταινίες είναι κάτι το οποίο
με το οποίο περνάει ο χρόνος μου ευχάριστα, πόσο μάλλον για να κάνω εξάσκηση και στα αγγλικά τώρα που δίνω για προφορικά proficiency, οπότε επιλέγω να δω είτε με αγγλικούς υπότιτλους είτε με ελληνικούς. Αρχικά πάμε δυνατά να το πάρουμε, ναι, έτσι. Δεν έχουμε τώρα ανησυχίες και δεν ξέρω εγώ τι. Σου μιλάει ο πιο αγχώδης άνθρωπος του κόσμου. Οπότε δεν είμαι ο καλύτερος συμβουλάτορας σε θέματα άγχους. Αλλά είναι μία στιγμή στη ζωή σου, ναι. Μία στιγμή στη ζωή σου είναι. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη, την παραμεθεπόμενη ημέρα, έτσι θα νιώθεις ότι πάει, πέρασε και αυτό τελείωσε. Το έδωσα, έφυγε. Να ήταν κι άλλο. Ναι. Τώρα ως προς το γυμναστήριο, ομολογώ ότι η σχέση μου με τη γυμναστική έχει περάσει πάρα πολλές φάσεις. Την αγαπώ τη γυμναστική γενικότερα, πολύ, αλλά έχουν συμβεί διάφορα, όπως οι καραντίνες ας πούμε και όλα αυτά τα υπέροχα που ζούμε. Με τα κλειστά γυμναστήρια, κάτι ξέρετε όλοι, που με φέρανε πάρα πολύ πίσω και μου χαλάσανε τελείως όλη τη ροή και αυτή τη στιγμή το έχω χάσει απλά. Δεν πειράζει. Εμένα με κάνουν ευτυχισμένη τα ταξίδια με αγαπημένα πρόσωπα. Ναι. Συγγνώμη, ήμουν άρρωστη παιδιά μέχρι χτες, οπότε είναι λίγο κλειστός ο λαιμός μου ακόμη. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα αρχίσω να βήχω στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πράγματι τα ταξίδια είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι υπέροχο, κάτι του ονείρου. Θέλω τόσο πολύ να πάω ταξίδι κάποια στιγμή, κρίμα είμαι. Έχω πολύ καιρό να πάω. Και φυσικά με αγαπημένα πρόσωπα δεν το συζητώ και μάλιστα με τα κατάλληλα πρόσωπα για την κάθε εκδρομή. Να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να αγαπάς πολύ κάποιον άνθρωπο, να έχετε εξαιρετικές σχέσεις, αλλά να μην ταιριάζετε, ας πούμε, στο θέμα των διακοπών, να έχετε διαφορετικό τρόπο διασκέδασης, ξέρεις, η καθημερινότητας στις διακοπές. Οπότε σημαντικό είναι να πηγαίνεις με αγαπημένους σου ανθρώπους, αλλά και με ανθρώπους που ταιριάζουν οι χημείες σας στις διακοπές. Οπότε συμφωνώ πολύ. Ιδιαίτερα ευτυχισμένη με κάνει επιστροφή από καλοκαιρινά μπάνια, καθώς δει ο ήλιος. Το να πετυχαίνω αγαπημένα μου τραγούδια να παίζουν σε δημόσιους χώρους, μια υπέροχη βόλτα με φίλους και τα γεμιστά της μαμάς. Εντάξει, εδώ με έχεις πολύ με τα γεμιστά της μαμάς, γιατί έχω και καιρό να φάω και πρέπει να τις ζητήσω σε κάποια φάση, γιατί είναι γεμιστά της μαμάς, δεν συγκρίνονται έτσι. Επίσης, η επιστροφή όταν δει ο ήλιος, μπορώ να πω ότι είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Καθώς η επιστροφή το μεσημέρι από το μπάνιο προσωπικά είναι από τα χειρότερά μου. Είμαι τελείως χαμένη, ζαυλακωμένη, έτσι, ένα φυτό. Ενώ όταν επιστρέφεις, όταν σου ρουπώνει, είναι άλλο. Εκεί είναι άλλη μαγεία. Αν το πινέλο δεν ακούγεται στο μικρόφωνο, μη με κράξετε, please. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ευτυχισμένες εφορικές στιγμές προσφέρουν τα χαδάκια με τα τετράποδα δεσποζόμενα ημί, τα οποία αποτελούν υπόδειγμα ανιδιοτέλειας. Μία βόλτα στο ανάχωμα της περιοχής μου, ξέρω ποια είναι, με λίγο barefooting, τώρα τους θερινούς μήνες και μια γλυκιά ανάμνηση από κάποιες εξαίρετες παρουσίες οι οποίες στιγμάτισαν την καρδιά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπούμε τα ζώα, έτσι, και να τα φροντίζουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τουλάχιστον για εμένα και θα ήθελα πολύ να είναι και για εσάς αυτό που λες.
και τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα συγκεκριμένα έχουν και τρομερή αγάπη να δώσουν, έτσι, και πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη από φροντίδα, τρυφερότητα, χαδάκια, μεζεδάκια. Έχουν τρομερή ανάγκη, συγκεκριμένα επειδή είσαι Θεσσαλονικιά, έτσι, και γνωρίζεις τι θα σου πω. Με τον άντρα μου συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στο σεϊχ σου, όπου κάπως οι καλοθελητές έχουν παρατήσει διάφορα σκυλάκια εκεί πέρα. Αλλά είναι χαρούμενα, τουλάχιστον χαίρομαι που τα βλέπω χαρούμενα εγώ όταν τα επισκεπτόμαστε, γιατί πηγαίνουμε συχνά με τον άντρα μου και πάμε εκεί πέρα, παίζουμε μαζί τους τα χαϊδουλογά, με τους δίνουμε με ζεδάκια, βγάζουμε φωτογραφίες, περνάμε πολύ ωραία. Οπότε ναι, το barefooting επίσης το αγαπώ πάρα πολύ σαν ιδέα και σαν λογική, γιατί γενικά η επαφή με τη γη, με το έδαφος, με το χώμα είναι κάτι που στηρίζω φουλ και λατρεύω και είμαι μέσα και μπράβο σου, μπράβο. Λοιπόν, τετίκα μου, εμένα μου αρέσουν τα άλμπουμ τα οποία έχω από πολύ μικρή με την οικογένειά μου και οι καθημερινές σχεδόν βόλτες που βγαίνω με τους φίλους και τις φίλες μου. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω κιόλας γιατί. Γενικότερα, οι φωτογραφίες για εμένα λένε όταν είναι εκτυπωμένες, έτσι, όταν είναι χαρτί, όταν μπαίνεις σε ένα άλμπουμ, όταν μπορείς να ξεφυλίσεις ένα άλμπουμ και να τις δεις. Θεωρώ ότι όλες οι μεγάλες στιγμές της ζωής μου αυτή τη στιγμή είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφία και είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω κάνει αυτό το πράγμα και που το κάνω όλη μου τη ζωή, γιατί και οικογενειακώς από όταν ήμουν μικρή και οι γονείς μου το είχαν αυτό σαν συνήθειο. Οπότε ναι, γενικά το άλμπουμ πιστεύω ότι είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση, άλλη αξία, έτσι, και ουσία έχει μια φωτογραφία εκτυπωμένη. Πάμε σε μία συναδέλφισσα, τελείως συναδέλφισσα, έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, κατά τύχη. Τα πράγματα που αγαπώ είναι η δουλειά μου, η μουσική, ο χορός, η αγκαλιά, το δροσερό αεράκι της άνοιξης και οι φωτεινοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αγαπάς αυτή τη δουλειά, να ξέρεις. Και όσο πιο πολύ αγαπάς αυτή τη δουλειά, τόσο πιο δημιουργική είσαι και τόσο πιο πολύ δένεσαι με τα παιδιά. Τα παιδιά για εμάς, ας πούμε, ότι είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση, το να σου πει έναν καλό λόγο ένα παιδί, να σου δώσει μια ζωγραφιά, να σου δώσει ένα feedback, τέλος πάντων, ότι κάτι κάνεις καλά. Για εμάς είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς, να ξέρετε. Οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα και χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που αγαπάς τους φωτεινούς ανθρώπους και έτσι πρέπει. Για να είσαι και εσύ φωτεινός άνθρωπος, ξέρεις, καμιά φορά το πόσο εύθυμοι και χαρούμενοι και γεμάτοι άνθρωποι είμαστε οφείλεται και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Οπότε όταν έχουμε φωτεινούς ανθρώπους γύρω μας, εννοείται ότι και εμείς θα πάρουμε από αυτή τη λάμψη, ακόμη και αν είμαστε στις μαύρες μας, ας πούμε. Μπράβο, κορίτσι μου. Πάμε και σε άλλη συναδέλφισσα, κοίταξε να δεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζευτεί οι συναδέλφισσες μαζί. Λοιπόν, και συμπολίτησα, Θεσσαλονικιά.
Θα συμφωνήσω, λέει, για τα απλά πράγματα, εκεί κρύβεται. Στις στιγμές με τους αγαπημένους, σε ένα καλό βιβλίο, στο αγαπημένο τραγούδι, σε μία βουτιά στη θάλασσα, στα χαμόγελα των μικρών μου. Στο κυρία μου σ' αγαπώ, είδες αυτό που έλεγα πριν. Το κυρία μου σ' αγαπώ για έναν παιδαγωγό και έναν εκπαιδευτικό, έχει διαφορά. Είναι τεράστιο πράγμα, τεράστιο, τεράστιο. Εύχομαι να στο λένε συνέχεια τα παιδιά. Να χτίζεις τόσο υγιείς και γεμάτες και ωραίες σχέσεις με τους μαθητές σου, που να στο λένε συχνά ή να στο δείχνουν συχνά. Έτσι, γιατί επίσης τα παιδιά είναι και, ξέρεις, οι πιο ειλικρινείς άνθρωποι που μπορείς να βρεις. Έτσι, ό,τι νιώθουν και ό,τι σκέφτονται θα στο πούνε. Και καλό είναι να μην το παρεξηγείς αυτό και να μαθαίνεις από τα σχόλια των παιδιών. Όχι εσύ προσωπικά που μου έγραψες το μήνυμα, γενικότερα όλοι. Τα πράγματα, λέει, που με κάνουν ευτυχισμένη, θα έλεγα τα μικρά, τα ασήμαντα που συμβαίνουν στα ξαφνικά και με κάνουν να χαμογελάω, και φυσικά οι άνθρωποι μου που είναι πάντα εδώ για εμένα. Έμανε τα μικρά, τα ξαφνικά, αυτά που δεν τα περιμένεις, που θα έρθει ένα πρωί που εσύ θα είσαι μουντρούχα. Κοπέλα δεν είσαι, ναι. Λοιπόν, θα είσαι μουντρούχα, θα βαριέσαι, δεν θα έχεις τι να κάνεις. Θα έχεις τις σκέψεις σου, τα άγχη σου κλπ. Και θα σου έρθει ένας άνθρωπος και θα σου πει, πάμε για ένα καφέ, πάμε για μια βόλτα, έλα να ράξουμε στο μπαλκόνι να φάμε, έτσι. Πάμε, τι να πω, πάμε στη θάλασσα, πάμε στο βουνό, πάμε για ψώνια, έτσι. Και ξαφνικά από το πουθενά εσύ θα χαμογελάσεις, ναι. Θα νιώσεις ότι όπα, γέμισε η μέρα μου, γέμισε το μέσα μου ξαφνικά, ε. Βρήκα ένα κίνητρο σε αυτή την ημέρα, αυτά τα ξαφνικά είναι μοναδικά. Πάμε εδώ. Με κάνει ευτυχισμένη το να ξαπλώνω το βράδυ στο κρεβάτι μου χωρίς άγχος. Να ξυπνώ το πρωί και να πίνω το καφεδάκι μου με ηρεμία. Τι μου είπες τώρα? Μίλησες στον πιο αγχώδη άνθρωπο του κόσμου για ανάγκη για ύπνο χωρίς άγχος. Σε εμένα που γενικότερα ζω για να αγχώνομαι, ναι. Υπάρχουν φορές που μπορεί να καλλιεργήσω το άγχος μέσα μου, να μην έχω λόγο να αγχωθώ και απλά να αγχωθώ επειδή δεν είμαι αγχωμένη. Πόσο το καταλαβαίνω, πόσο πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να το δουλέψεις, αγάπη μου, γλυκιά, πραγματικά, γιατί και εγώ προσπαθώ να το δουλέψω. Να έχεις πιο πολύ αυτοπεποίθηση, να είσαι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό σου, έτσι. Να ξέρεις ότι ό,τι πρέπει να κάνεις θα το κάνεις στην ώρα του. Ακόμη και αν υπάρξει μια αναποδιά δεν πειράζει. Μες στη ζωή είναι. Καλά. Μην τρελαίνεσαι. Είμαστε τόσοι δά σε ένα σύμπαν. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Είναι η μόνη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω, γιατί σε νιώθω. Πάμε παρακάτω. Εμένα, λέει, με κάνει ευτυχισμένη η διάσωση περίθαλψη αδέσποτων, η φύση, η ψυχική ηρεμία, η επικοινωνία, το ASMR, η θετική ενέργεια, η θετική άνθρωποι και ο σεβασμός. Χαίρομαι πάρα πολύ που βοηθάς αδέσποτα ζωάκια, έχω να σου πω, και είναι και ψυχοφθόρο πράγμα αυτό, να ξέρεις. Καλά, θα το ξέρεις, δεν το συζητώ. Είναι και ψυχοφθόρο πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι κάθε πλασματάκι που βοηθάς και βλέπεις ότι προοδεύει και γίνεται καλά και βρίσκει ένα σπίτι, έτσι, και είναι χαρούμενο, από εκεί που μπορεί να ήταν χτυπημένο, να ήταν θλιμμένο, καταλυλημένο, έτσι,
Το βλέπεις ότι ορθοποδεί σιγά σιγά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιβράβευση ψυχολογική. Κάτι έχει πάθει μύτη μου και με τρώει, θα φάω ξύλο. Οπότε πραγματικά μπορώ να καταλάβω ότι σε κάνει πολύ ευτυχισμένη το αποτέλεσμα, γιατί η έναρξη της συνεργασίας σου με ένα ζωάκι σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστη. Τι έχω πάθει και ξύνομαι, Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε. Θα ταυτιστώ, λέει, λοιπόν, μαζί σου και θα πω κι εγώ αυτά τα μικρά πράγματα, όπως μία βόλτα στη φύση και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τη φύση. Το να βλέπω τα ψάρια μέσα στη θάλασσα το καλοκαίρι, να παρατηρώ τα λουλούδια, τα αστέρια, λοιπόν. Μπορώ να είμαι με μάσκα και βατραχοπέδιλα μέσα στη θάλασσα για πάνω από 3 ώρες καθημερινά το καλοκαίρι, άνετα. Λατρεύω τόσο πολύ τις βόλτες με μάσκες και βατραχοπέδιλα, να χαζεύω τα βράχια, τους αχινούς, τα ψαράκια, τα μικρά, τα μεγάλα, από εδώ, από εκεί. Πραγματικά το λατρεύω αυτό το πράγμα και χαίρομαι τόσο πολύ που είχα ένα σχόλιο που το ανέφερε αυτό το πράγμα και ναι. Είναι ευτυχία, είναι αναζωογόνηση, είναι αίσθηση ελευθερίας, ναι, το να κολυμπάς, να ανοίγεις τα χέρια σου και να προχωράς, έτσι, κόντρα στο νερό. Να νιώθεις ότι γυμνάζεσαι και όλος ότι σφίγγει το σώμα σου. Να νιώθεις ότι δαμάζεις το νερό ενώ είσαι ένα πλάσμα χωρίς βράχια, έτσι, οπότε δεν αναπνέεις μέσα στο νερό, εκτός και βέβαια αν έχεις πάει για κατάδυση. Μιλάω, έτσι, δεν μιλάω για κατάδυση, μιλάω για snorkeling. Είναι απίστευτη αίσθηση, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το. Πάρτε μία μάσκα, ένα αναπνευστήρα, βατραχοπέδιλα και ξεκινήστε τις βόλτες. Γύρω-γύρω μέσα στο νερό. Κάνει καλό και στο μαύρισμα, να ξέρετε. Όσο πιο πολύ είστε μέσα στο νερό, τόσο πιο πολύ μαυρίζετε. Και καλό αντιλιακό. Κλείδωσε το κινητό για μια στιγμή. Καλά, φυσικά και τα λουλούδια και τα αστέρια, έτσι, δεν το συζητώ. Τα λουλούδια είναι μια μαγεία, είναι τίποτα, είναι μαγικά τα λουλούδια, τα χρώματά τους, το πώς ανθίζουν, πώς δημιουργούνται μέσα από το χώμα, έτσι. Εξαιρετικό το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στις μέλισσες, στις πεταλούδες, γενικότερα στα έντομα, στην ύπαρξή τους, έτσι. Τεράστιο ρόλο, όπως και τα αστέρια. Πολύ, πολύ όμορφο πράγμα να παρατηρείς, να χαζεύεις, να κάθεσαι, να κοιτάς με τις ώρες, ειδικά το καλοκαίρι, σε μια παραλία να σκάει το κύμα δίπλα σου. Χριστέ μου, πρέπει να πάω διακοπές. Και να χαζεύεις εσύ τον ουρανό, πω, του ονείρου. Εξαιρετικό. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το βίντεο με ένα σχόλιο το οποίο μου ήρθε σαν ειδοποίηση, αλλά δεν αποθηκεύτηκε στα σχόλια του βίντεο. Δεν γνωρίζω εάν έγινε κάποια χαζομάρα στο φιλτράρισμα των σχολείων και το YouTube για κάποιο λόγο έκρινε ότι έπρεπε να το διαγράψει. Αν το έκανε αυτό το πράγμα, κακώς το έκανε. Ή αν ο άνθρωπος που το έγραψε για κάποιο λόγο έκρινε ότι δεν ήθελε να το γράψει τελικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέει το σχόλιο αυτό, χωρίς φυσικά να εκθέσω τον ίδιο, γιατί είδατε ότι δεν ανέφερα κανένα όνομα, έτσι, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω κανέναν άνθρωπο που μοιράστηκε αυτό το πράγμα, που ένιωθε μαζί μου, έτσι, και εμπειρίες της ζωής του κλπ. Δεν ήθελα να εκθέσω κανέναν που ενδεχομένως θα ήθελε να το αποφύγει. Καλή ώρα λοιπόν και το παιδί αυτό εδώ. Λεμός. Ευτυχισμένο με κάνει κοπέλα μου.
Επειδή στις μέρες μας δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που αγαπούν αληθινά και είμαι περήφανος για την κοπέλα μου. Ένα λεπτό για να μην κλάψω. Αρχικά θέλω να σε συγχαρώ που έχεις βρει ένα πλάσμα να έχεις δίπλα σου, με το οποίο προφανώς περνάς πολύ όμορφα. Και δεύτερον θέλω να σε συγχαρώ που την αγαπάς τόσο και που την θαυμάζεις, που δεν είναι απλά μια σχέση του αέρα, της ημέρας, του μήνα. Είναι όταν λες ότι είσαι περήφανος για την κοπέλα σου, σημαίνει ότι είναι πολύ βαθύ αυτό που νιώθεις και εύχομαι να μην πάψεις ποτέ να νιώθεις έτσι για εκείνη και να νιώθει και εκείνη για εσένα το ίδιο, εύχομαι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να χτίζουμε σχέσεις με ανθρώπους που μας σέβονται και μας εκτιμούν και μας θαυμάζουν για το παραμικρό που μπορεί να επιτύχουμε. Να μας στηρίζουν για αυτό που θέλουμε να, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Να σέβονται αυτά που αγαπούμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και θα πιαστώ και από το σχόλιο του παιδιού πολύ πιο πριν, ότι πρέπει να έχουμε το νου μας να αντιληφθούμε την ευτυχία που είναι μπροστά στα μάτια μας. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας προσφέρουν ευτυχισμένα συναισθήματα, χαρούμενα συναισθήματα. Για ανθρώπους που θα μας σεβαστούν, θα μας εκτιμήσουν για αυτό που είμαστε, δεν θα έχουν παράλογες απαιτήσεις από εμάς, θα μας εμπιστεύονται. Θα είναι δίπλα μας, θα μας βαστάνε το χέρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά που συμμετείχανε και είπανε όλα αυτά τα εξαιρετικά πράγματα και διαπίστωσα λοιπόν πως όλοι οι άνθρωποι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα εκτιμούμε ως αφορμές για να είμαστε ευτυχισμένοι, πάνω κάτω. Λίγο η φύση, λίγο η μουσική, οι άνθρωποι, τα ζώα, έτσι, η θάλασσα, οι εκδρομές, η εργασία μας. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουμε και κοινά σημεία, πολλά. Ένα πολύ μεγάλο κοινό σημείο είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Και είναι καλό να κρατάμε αυτά τα μικρά, τα ξαφνικά, που δεν τα περιμένεις. Ή που και τα περιμένεις και τα οργανώνεις όπως ένα ταξίδι. Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Να έχουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι μας εκτιμούν και μας αγαπάνε και μας θαυμάζουν και μας καμαρώνουν. Να είμαστε ο εαυτός μας. Να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Να μην επιτρέπουμε σε κανένα να επέμβει σε αυτό που θέλουμε να είμαστε και να μην έχει κανένας δικαίωμα να επέμβει. Όχι μόνο να μην το επιτρέπουμε εμείς. Να νιώθει και ο απέναντι ότι δεν έχει δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μας. Να μας κάνει κακό με τον οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, άντε, πριν βάλω κλάματα, γιατί τη βλέπω από τη δουλειά. Να είσαστε καλά, να χαμογελάτε, να κάνετε υπέροχα πράγματα για τον εαυτό σας. Έτσι, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με διαδραστικά βίντεο, όπως αυτό. Σας αφήνω, σας γλυκοφιλώ, πάω να κλάψω. Φιλάκια πολλά.